παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιγής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον εγώ φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα συνεχίσουμε και σήμερα να μιλάμε για τον Φιοντόρ Ντοστογεύσκη. Από το διπλό τεύχος 18α και 18β, άνοιξη καλοκαίρι 2021, του περιοδικού Στέπα. Βάζαμε ένα κείμενο στην χθεσινή μας εκπομπή του Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, «Η προφητική αγωνία του Ντοστογεύσκη». Και συνεχίζουμε όσον αφορά το ημερολόγιο του συγγραφέα ως δημόσια εξομολόγηση. Το ημερολόγιο του συγγραφέα είναι ένα συνδυασμός του ημερολογιακού είδους με τη λογοτεχνική κριτική, την πολιτική αρθρογραφία και τον κοινωνικό προβληματισμό, πράγμα που το κάνει ιδιαίτερα ελκυστικό και γοητευτικό για τους αναγνώστες όλων των εποχών, αλλά και εξηγεί την τεράστια επιτυχία που είχε στην εποχή του. Στο ημερολόγιο, μιλώντας σε πρώτο πρόσωπο, ο Ντοστογεύσκη εκθέτει τη γνώμη του για μια σειρά ζητημάτων, τα οποία καθόρισαν τη μετέπειτα πορεία της πατρίδας του, όπως το πρόβλημα των δικαστηρίων, ο πόλεμος με την Τουρκία, η συζήτηση για τη συμμαχία με τον Μπίσμαρκ, που θα οδηγούσε έναν ιδιόμορφο μετασχηματισμό του κόσμου, με τη Γερμανία να λαμβάνει τη Δύση και τη Ρωσία την Ανατολή, το εβραϊκό ζήτημα, η Κωνσταντινούπολη, οι μεταρρυθμίσεις του Μεγάλου Πέτρου, οι σλαβόφιλοι και οι δυτικίζοντες, ο ρωσικός ριζοσπαστισμός και φυσικά το κεντρικό πρόβλημα της Ρωσίας, η αγροτιά. Σε όλα αυτά τα ζητήματα ο Ντοστογεύσκη έδινε ακραίες συντηρητικές απαντήσεις, εξίσου όμως επαναστατικές όπως οι αριστεροί ριζοσπάστες στοχαστές της εποχής του. Παρόλο που πολλοί μελετητές του έργου του Ντοστογεύσκη συμφωνούν με την προσήγηση του Μπαχτίν, σύμφωνα με την οποία η λογοτεχνική και δημοσιογραφική δραστηριότητα του Ρώσου συγγραφέα είναι άνισες μεταξύ τους, είναι σκόπιμο να δούμε και μια άλλη θεώρηση, διαμετρικά αντίθετη με την προαναφερθήσα. Πρόκειται για την προσέγγιση του Φιοντόρ Στεπούν, σύμφωνα με την οποία ο Ντοστογεύσκη δεν ήταν μόνο καλλιτέχνης, αλλά και πολύ παθιασμένος, ένθερμος και έτοιμος να αντιδράσει στα πάντα, επιφυλιδογράφος, πράγμα που βεβαιώνουν τόσο τα περιοδικά που εξέδιδε ο χρόνος και η εποχή, όσο και το ημερολόγιο του συγγραφέα, όπου μιλούσε με τη φωνή του σε πρώτο πρόσωπο, χωρίς να κρύβεται πίσω από τις μάσκες των ηρώων του. Θα πρέπει κανείς να δει ότι στην επιφυλιδογραφία του Ντοστογεύσκη αναζητά την κοσμοθεωρία του. Η άποψη αυτή μπορεί να φανεί πιστική εκ πρώτης όψεως, αν όμως στοχαστούμε πιο βαθιά, τότε εύκολα γίνεται αντιληπτή η αμφισημία της. Η επιφυλιδογραφία ως μορφή δημιουργίας δεν μπορεί, όσο ταλαντούχος και αν είναι ο επιφυλιδογράφος, να ανασάνει σε εκείνα τα ύψη στα οποία ανασένει το λογοτεχνικό έργο. Δύσκολα θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει με αυτή την άποψη.
Για να κατανοήσουμε καλύτερα όμως το ημερολόγιο του συγγραφέα και τον Ντοστογεύσκη ως πολιτικό προφήτη, θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε έστω και συνοπτικά σε ορισμένα βασικά του δόγματα. Ο Ντοστογεύσκη είχε ταχθεί και εξέφραζε δημοσίως τη στήριξή του στην αυτοκρατορική ιδεολογία της Ρωσίας, έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε στα χρόνια της βασιλείας του Μεγάλου Πέτρου και της Εκατερίνης Δεύτερης. Ο πρώτος αντιπαραθέτει την Πετρούπολη ως πρωτεύουσα μιας χώρας που κατευθύνεται δυτικά στην Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα μιας χώρας που τράβηξε ανατολικά και κατέρευσε. Η Δεύτερη σχεδίαζε την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο του σχεδίου της για τη δημιουργία της Μεγάλης Ελληνορωσικής Ανατολικής Αυτοκρατορίας, ιδωμένης φυσικά μέσα από το πρίσμα της Βυζαντινής κληρονομιάς, όταν μέσα από το Βυζάντιο στη Ρωσία άρχισαν να βλέπουν την αρχαία Ελλάδα ως λίκνο του κοινού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και οι δύο εκδοχές όμως ήταν η απόρρια της επιρροής και της γοητείας που ασκούσε η θεωρία της Τρίτης Ρώμης, δηλαδή της Μόσχας ως διαδόχου των δύο προγενέστερων, Ρώμης και Κωνσταντινούπολης, στην κεφαλή του Ορθόδοξου κόσμου. Στη γνωστή του διαμάχη με τον Ντανιλιεύσκη κατά τη διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων για το περιβόητο ανατολικό ζήτημα, ο Ντοστογεύσκη υποστηρίζει την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης και της μετατροπής της σε εργαλείο για την επίλυση αυτού του ζητήματος υπέρ των σλαβικών εθνοτήτων όχι μόνο της Βαλκανικής αλλά ολάκερου του κόσμου. Ωστόσο, ο ίδιος ο Ντοστογεύσκη, ως τέκνο της αυτοκρατορικής περίοδου της ρωσικής ιστορίας, απέδιδε ιδιαίτερο πολιτικό, πολιτισμικό και γεωπολιτικό ρόλο στην Πετρούπολη και στο σημείο αυτό δεν διέφερε σε τίποτα από τους σλαβόφιλους. Ντοστογεύσκη και ο πανσλαβισμός. Ο πανσλαβισμός, παρά τα όσα λέγονται, δεν εμφανίστηκε ως ιδεολογικό και πολιτικό ρεύμα στη Ρωσία, αλλά στην Τσεχία και τη Σλοβακία, στις αρχές του 19ου αιώνα, ως απάντηση στο κίνημα του πανγερμανισμού. Βασική ιδεολογική αρχή του πανσλαβισμού ήταν η ενότητα των σλαβικών λαών, θεμελιωμένη στη συγγένεια των γλωσσών, τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία, αλλά και στην κοινότητα της ιστορικής πορείας. Στη Ρωσία απέναντίας, εμφανίστηκε ως αντίδραση των διανοουμένων κατά της γοητείας που ασκούσαν οι δυτικόφιλες προσεγγίσεις στους κυβερνητικούς κύκλους της Πετρούπολης. Σημειώνεται πως ιδιαίτερη άνθηση γνώρισαν οι πανσλαβιστικές ιδέες κατά τις δεκαετίες του 1840 και 1850, όταν ένα μεγάλο μέρος της ρωσικής διανόησης θεώρησε πως οξύνεται η αντιπαράθεση μεταξύ του ρωμανογερμανικού και του ελληνορωσικού κόσμου. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του πανσλαβισμού ως θεωρίας, αλλά και πολιτικής δραστηριότητας, διαδραμάτισε το λεγόμενο «Ανατολικό ζήτημα». Όσο και αν ψάξει κανείς τα άπαντα του Ντοστογεύσκη, δεν θα βρει κανένα απολύτως κείμενο στο οποίο θα διατυπώνει το πανσλαβιστικό του δόγμα ή έστω τη θεωρία του. Ως εκ τούτου, είναι τουλάχιστον προβληματικό το συμπέρασμα του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς ότι στον σλαβικό κόσμο ο Ντοστογεύσκη είναι ο μεγαλύτερος προφήτης και ο πλέον ζηλωτής απόστολος του σλαβισμού. Η σλαβική ιδέα είναι μία από τις σημαντικότερες προφητείες του και ένας από τους κυριότερους ευαγγελισμούς του.
Απέναντίας, ο Λεβ Σεστόφ σημείωνε εύστοχα πως «Αν προσέξετε λίγο όμως, τότε θα πιστείτε ότι ο Ντοστογεύσκη δεν ανακάλυψε καμία πραγματικά αυθεντική πολιτική ιδέα. Όλες οι ιδέες του ήταν δάνειες, χωρίς να την ελέγξει μάλιστα από τους λαβόφιλους, οι οποίοι με τη σειρά τους ήταν αυθεντικοί μόνο στο βαθμό εκείνο που μπορούσαν να μεταφράσουν χωρίς βοήθεια από τη γερμανική ή γαλλική γλώσσα τη φράση «Ρούσλαντ, Ρούσλαντ, υπερ άλλες», πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλους, η Ρωσία. Ακόμη και η έκταση του στίχου δεν χάλασε με την αλλαγή μιας λέξης. Την αρτιότερη ίσως ερμηνεία για την πολιτική διάσταση του Ντοστογεύσκη μας την προσφέρει ο Βασίλη Ροζάνοφ στο κλασικό του έργο «Ο θρύλος του μεγάλου ιεροεξεταστή του Ντοστογεύσκη», σημειώνοντας με πολύ αγάπη «Στη λογοτεχνία μας ποτέ δεν υπήρξε συγγραφέας τα ιδανικά του οποίου θα ήταν τόσο τέλεια διαχωρισμένα από την περιραίουσα πραγματικότητα». Ο Ντοστογεύσκη ποτέ δεν εγκατέλειψε τη σκέψη πως πρέπει να την υποστηρίξει με οποιονδήποτε τρόπο να διορθώσει έστω και κάτι σε αυτήν τη δεδομένη ιστορική στιγμή. Δυνάμη της ιδιότητας γενίκευσης που είχε το μυαλό του, αυτός με μεγάλο ενδιαφέρον εντρίφησε στο κακό, το οποίο κρύβεται στο κοινό σύστημα της ιστορικά διαμορφωμένης ζωής. Έτσι εξηγείται η αντιπάθεια και η περιφρόνησή του προς κάθε ελπίδα να βελτιωθεί οτιδήποτε με τη βοήθεια μερικών αλλαγών, έτσι εξηγείται η έχθρα του προς τα κόμματα των προοδευτικών και των δυτικιζόντων στη χώρα μας. Οθούμενος από την αγάπη για τον πλησίον, αλλά και την αγάπη προς την πατρίδα του, τη Ρωσία, ο Ντοστογεύσκη, σαν παιδί της εποχής του, παθιάστηκε, αγωνίστηκε στο μέτρο των δυνάμεών του, υποστήριξε τις λαβικές επιτροπές της Μόσχας και της Πετρούπολης, ενθάρρυνε τους Εράνους αλλά και την αποστολή εθελοντών για να πολεμήσουν στο πλευρό των Σέρβων και των Βουλγάρων. Αυτό σήμερα μπορεί να ξενίζει. Είναι ωστόσο μια δίκαιη και ακριβής ιστορική παρατήρηση, την οποία θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν αναφερόμαστε στην πολιτική, προφητική διάσταση της ζωής του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα. Ως προς την αξία και τη σημασία της προφητείας του Ντοστογεύσκη για τον αναγεννητικό και αναζωογονητικό ρόλο της Ρωσίας, σημαντική είναι η παρατήρηση και πάλι του Λεβ Σεστόφ στο δοκίμιο του «Μπεγελίνσκι και Ντοστογεύσκη», όπου επισημαίνει «Γνωρίζουμε πως ο Ντοστογεύσκη αγαπούσε πολύ να προφητεύει. Ανήγγειλε ανάμεσα στα άλλα πως η Ρωσία ήταν προορισμένη να αναστήσει στην Ευρώπη, η οποία την είχε ήδη ξεχάσει, την ιδέα της ανθρώπινης αδελφότητας. Ο ένας από τους πρώτους Ρώσους που είχαν μια επίδραση στην Ευρώπη υπήρξε ο Ντοστογεύσκη. Λοιπόν, είχε η προφητεία του πρόοδο. Μίλησαν γι' αυτό, εξέφρασαν μάλιστα την έκπληξή τους και μετά ξεχάστηκε. Το πρώτο δώρο που η Ευρώπη δέχτηκε με ευγνωμοσύνη από τη Ρωσία υπήρξε η ψυχολογία του Ντοστογεύσκη. Το πεπρωμένο όμως γελάει με ευχαρίστηση με τα ιδανικά και τις προφητείες των θνητών και υπάρχει τόπος να πιστέψουμε πως εκφράζει έτσι τη μεγάλη του σοφία». Και η εξουσία στη θεώρηση του Ντοστογεύσκη.
Όσο και αν ακουστεί παράξενο, ωστόσο ο πλέον πολιτικός Ντοστογεύσκη ξεδιπλώνεται όχι μέσα από την επιφυλιδογραφία του, αλλά στο θρύλο για τον μεγάλο ιεροεξεταστή. Ο γυραιός ιεροεξεταστής, ανελαίητος και σκληρός, καίει τους αιρετικούς και κάνει ό,τι δεν θα έκανε ο ίδιος ο Χριστός. Τα επιχειρήματα του όμως είναι ακαταμάχητα ή σχεδόν ακαταμάχητα. Στο θρύλο ο Χριστός σωπαίνει και αντί για αυτόν μιλούν οι ευαγγελικές περικοπές, πράγμα που κάνει τον γυραιό ιεροεξεταστή να τον ηρωνευτεί λέγοντας «Μα όντως δεν έχεις να προσθέσεις τίποτα σε όλα εσύ ο ίδιος είπες». Ο Σεργέη Αβέριντσεφ δικαίως σημειώνει πως είναι αναμφίβολο πως οι φορείς της εξουσίας, οι οποίοι ανήκουν στο περιβάλλον της κυρίαρχης ελίτ, ιδιαίτερα σε κράτη όπως οι αρχαίες ανατολικές δεσποτείες ή το Βυζάντιο, είχαν πολλά κοινά στοιχεία με τη συνείδηση του μεγάλου ιεροεξεταστή του Ντοστογεύσκη, θα θεωρούσαν εαυτούς φορείς όχι μόνο συγκεκριμένων κρατικών μυστικών, αλλά και κάποιου ενιαίου μυστικού της εξουσίας. Στο σημείο αυτό όμως θα πρέπει να αναφερθούμε στο δυσυπόστατο χαρακτήρα του χριστιανισμού κατά τον Ντοστογεύσκη, στην ιδιότυπη διαλεκτική του. Κατά το Ρώσο συγγραφέα μπορούν να ακολουθήσουν τον Χριστό μόνο οι δυνατοί. Αυτή είναι η βάση του στρατεύματός του, είναι η πρωτοπορία. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο μέρος, η αδύνατη, για τους οποίους πρέπει να επιδείξει τη φροντίδα του. Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή στην κατανόηση του Ντοστογεύσκη, αφού εδώ εμφανίζεται να διεκδικεί το ρόλο του διδασκάλου και του οργανωτικού νου της Εκκλησίας. Η απόρριψη της εκκλησιαστικής οργάνωσης του κόσμου, σύμφωνα με τον ίδιο, θα οδηγήσει στην εξέγερση των αδυνάτων, οι οποίοι θα προκαλέσουν αιματοχυσία και θα αρχίσει η ανθρωποφαγία. Πολλοί λένε πως τα γεγονότα από το 1905 μέχρι και το 1917 στη Ρωσία είναι η επιβεβαίωση αυτής της προφητείας του Ντοστογεύσκη. Κατά τη γνώμη μας, ο θρύλος του μεγάλου ιεροεξεταστή κινείται σε επικίνδυνα πολιτικά νερά, τόσο για τον Ντοστογεύσκη τον ίδιο, όσο και για τις εποχές που ακολούθησαν. Το ζήτημα της υπόθαλψης ολοκληρωτικών αντιλήψεων, έστω και διατυπωμένων από τον μεγάλο ιεροεξεταστή, είναι κάτι που πολλοί αποφεύγουν να θίξουν. Η απόλυτη αυθεντία, η απόλυτη εξουσία, εν ονόματι μάλιστα του Χριστού, η αυθαιρεσία της εξουσίας στο βασίλειο επί της γης είναι κάτι που δεν αντιμετώπισαν θεωρητικά ούτε οι Ρώσοι στοχαστές της Διασποράς, οι οποίοι είναι και οι καλύτεροι μελετητές του έργου του Ντοστογεύσκη, ούτε όμως και δυτικοί επιστήμονες, ίσως γιατί το θέμα αυτό προκαλεί αναπόφευκτες συγκρίσεις και συγκρούσεις μα και συνειρμούς με θεολογικές παραδοχές του παρελθόντος, τις οποίες τόσο η επιστημονική όσο και η κοινότητα των κριτικών δεν είναι ακόμη όριμη να συζητήσει. Η στάση του αυτή δεν είναι παρά αποτέλεσμα μιας άλλης ψυχολογικής και φιλοσοφικής στάσης, την ερμηνεία της οποίας τόλμησε ο Βασίλη Ροζάνοφ σημειώνοντας «Η απόλυτη απομόνωσή του από την περιραίουσα πραγματικότητα, η διαπουσία κάθε οργανικής σχέσης με αυτήν, συμπάθειας προς αυτή, φυσικά και είναι η κύρια αιτία του γεγονότος ότι σταματάει αποκλειστικά και μόνο στις στιγμές της γέννησης και της αποσύνθεσης».
πλήρης προσδοκιών ή απογοητεύσεων, είναι στραμμένο σε αιώνια είτε προς το μέλλον είτε προς το μακρινό παρελθόν, ποτέ όμως προς το παρόν. Γι' αυτό και η παρατήρηση πως το αποσυντηθέμενο πεθαίνει στο παρόν ή πως εν μέσω αυτού του θανάτου κοχλάζει η νέα ζωή, ήταν πάντα για αυτόν η ύψιστη ειδονή. Στη μακρά σειρά των μυθιστορημάτων του, από το Έγκλημα και Τιμωρία και μέχρι τους αδελφούς Καραμάζοφ, παρατηρούμε τους τύπους του κατεστημένου μόνο να σκιαγραφούνται αχνά, σχεδόν από μακριά. Σε πρώτο πλάνο είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκουν σε οποιαδήποτε καθιερωμένη κατηγορία, ανήσυχοι και αναζητητές καταστροφής ή δημιουργοί. Για τον Πούσκιν και η αναγνώριση του προφητικού χαρίσματος του Ντοστογεύσκη από τους συγχρόνους του. Ο Ντοστογεύσκη είχε την τύχη να δει σε προσωπικό, πολιτικό και λογοτεχνικό επίπεδο τη δικαίωση να έρχεται έστω και με καθυστέρηση πολλών δεκαετιών, κατά τη διάρκεια των οποίων αντιμετώπισε την περιφρόνηση, το χλεβασμό, την απόρριψη. Ο λόγος φυσικά για τον περιβόητο λόγο για τον Πούσκιν, με την εκφώνηση του οποίου προσπάθησε να συμφιλιώσει τις δύο αντιμαχόμενες σχολές σκέψης σχετικά με τη Ρωσία, τη θέση της και την αποστολή της στον κόσμο. Βασικός στόχος του Ντοστογεύσκη ήταν να καταδείξει πως τόσο οι Σλαβόφιλοι, οι οποίοι κυριαρχούσαν στην πολιτική και πνευματική ζωή της Ρωσίας της εποχής του, όσο και οι δυτικίζοντες, η σημαντική πνευματική τάση που προσπαθούσε να φέρει πιο κοντά τη χώρα με την Ευρώπη, έχουν κοινά στοιχεία περισσότερα από εκείνα που πίστευαν οι ίδιοι. Με το παράδειγμα του γενάρχη της ρωσικής λογοτεχνίας Πούσκιν, θέλησε να δείξει πως από τον συγκερασμό των απόψεων, από τη γεφύρωση των διαφορών, μοναδική κερδισμένη θα είναι η Ρωσία, ο ρόλος της οποίας ως παγκόσμιας αναγεννητικής ηθικής δύναμης θα αναδειχθεί και εν τέλει θα γίνει αποδεκτή από τους δυτικούς που ζούσαν σε καθεστώς ηθικής έκπτωσης. Σημείωσε στο ημερολόγιο του, ο Τουργένιεφ έτρεξε να με αγκαλιάσει με δάκρυα στα μάτια. Ο Άνενκοφ έτρεξε να μου σφίξει το χέρι και να με φιλήσει στον ώμο. «Είστε μεγαλοφυΐα, είστε κάτι παραπάνω από μεγαλοφυΐα», μου έλεγαν και οι δύο. Ωστόσο, η εντύπωση της ομιλίας γρήγορα κατακάθισε και ένα νέο κύμα κατακρίσεων και επιθέσεων ξέσπασε κατά του Ντοστογεύσκη, ο οποίος ζούσε τους τελευταίους μήνες της ζωής του. Η κυρία του Ντοστογεύσκη, που πέθανε λίγους μήνες αργότερα, έλαβε το χαρακτήρα του πάνδημου πένθους και της αναγνώρισης της προφητικής του διάστασης από τους συγχρόνους. Η διάσταση αυτή έλαβε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μετά το θάνατο του συγγραφέα. Έκτοτε ο Ντοστογεύσκη θεωρείται ίσως ο αυθεντικότερος εκφραστής του πανανθρώπινου πόνου. Ο άνθρωπος, η κλίση του οποίου θα ήταν να μην κρίνει το πλάσμα του Θεού, μα να μαρτυρήσει ενώπιον του Θεού υπέρ αυτού.
για πολλούς μέχρι σήμερα, ο Ντοστογεύσκη είναι εκείνος που καλύτερα και βαθύτερα από όλους μπόρεσε να διακρίνει πίσω από τα ανθρώπινα πάθη την αντοχή του ανθρώπου στα δεινά και τα βάρη της ζωής. Γεμάτη αναζητήσεις, ερωτηματικά, πάθη και μετάνοιες, ο Ντοστογεύσκη προσπάθησε να κατέβει στα σκοτεινά βάθη της ανθρώπινης ψυχής, να μελετήσει την κοινωνία της εποχής του και να προτείνει φάρμακα και φαρμάκια στον άνθρωπο. Θνητός και ατελής, αναζήτησε τη θέωση μέσω της βαθιάς του πίστης στη ζωή τόσο επί της γης όσο και στο επέκεινα. Είδε στην αθανασία της ψυχής την αιώνια σωτηρία όχι μόνο του μεμονωμένου ανθρώπου αλλά και της συλλογικής ανθρώπινης συμβίωσης. Προφήτεψε την πνευματική αναγέννηση της ανθρωπότητας και τον καταλυτικό ρόλο της Ρωσίας ως πνευματικού φάρου και οδηγού και διαψεύστηκε. Η πατρίδα του τυλίχθηκε στις φωτιές επί της γης, κολάσεως, με αναρρύθμιτα αθώα θύματα, βορρά στις φλόγες της καταστροφής, αν και ορισμένοι θεωρούν πως έτσι εκπληρώθηκε η προφητεία του μεγάλου ιεροεξεδαστή. Κατάφερε όμως με το έργο του, που φώτισε σαν μικρό κεράκι, να κρατήσει ζωντανή την αγάπη για τον πλησίον και να δώσει ελπίδα στον άνθρωπο των κατακομβών του 20ου αιώνα, ώστε να επιβιώσει υμνώντας τον ανθρώπινο πόνο αλλά και τη συμπόνια. Ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και τα ομιλήματα. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Διαβάζουμε από το περιοδικό Στέπα 18α και 18β τα δύο τεύχη που κυκλοφόρησαν την άνοιξη καλοκαίρι 2021 με αφιέρωμα στον μεγάλο Φιοντόρ Μιχαήλοβιτς Ντοστογεύσκη.
Ντοστογεύσκη ως καλλιτέχνης και ψυχολόγος. Ένα κείμενο της μητέρας Μαρίας Κοπτσόβα, της Αγίας Μαρίας, 1891-1945. Ο Ντοστογεύσκη είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Είναι δύσκολο ακόμη και να απαριθμίσουμε τα θέματα τα οποία άγγιξε στο έργο του ο Ντοστογεύσκη. Οι δρόμοι κάθε ανθρώπινης ψυχής και οι δρόμοι ολόκληρης της ανθρωπότητας αποτέλεσαν εξίσου αντικείμενο των βαθύτερων αναλύσεών του. Η ζωή του παιδιού, του Ηλιούσκα, στους αδελφούς Καραμάζοφ ή της Νέλης, τους ταπεινωμένη και καταφρονεμένη, η τελευταία τύχη των ανθρώπων, η τελευταία μάχη του καλού και του κακού στο θρύλο του μεγάλου ιεροεξεταστή, μελετήθηκαν και παρατηρήθηκαν από αυτόν με την ίδια προσοχή. Φαρίς και τα παιδιά, οι ταπεινωμένοι και καταφρονεμένοι άνθρωποι, εκείνοι που έχασαν το δρόμο τους, οι δαιμονισμένοι, οι θερμές καρδιές, κάθε μεμονωμένος άνθρωπος, είτε είναι εγκληματίας, είτε είναι ο Στάρετς Ζωσιμάς, με τη ζωή του αποκαλύπτει και επιβεβαιώνει κάποια μεγάλη αλήθεια. Σε αυτόν υπάρχει και φέρει την εικόνα του Θεού, η ανεπανάληπτη μορφή που του δόθηκε από το Θεό, και με αυτή του τη μοναδικότητα είναι αναγκαίος και μοιραίος στην κοινή οικοδομή του κόσμου. Και σε αυτή την εξύψωση του πιο ταπεινωμένου και πιο μικρού ανθρώπου έγκυται η διάκριση σε αυτόν της θείας εικόνας. Αυτό όμως κάνει τον Ντοστογεύσκη έναν από τους μεγαλύτερους γνώστες της ανθρώπινης ψυχής και του ανθρώπινου δρόμου. Χωρίς υπερβολή, μπορούμε να πούμε πως το φαινόμενο του Ντοστογεύσκη ήταν κάποιο είδους όριο στη συνείδηση των ανθρώπων. Και όλους όσοι σήμερα στοχάζονται ύστερα από αυτόν, μπορούμε να τους χωρίσουμε σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα είναι εκείνη που αποτελείται από όσους βίωσαν την επιρροή του, πέρασαν μέσα από δεινά και πένθος τα οποία αποκαλύπτει εκείνον στον κόσμο, είναι εκείνοι που έγιναν άνθρωποι του Ντοστογεύσκη και αν ακολούθησαν μέχρι τέλους τη σκέψη, μπορούν όπως και εκείνος να πούν: μέσα από το καμίνι των αμφιβολιών πέρασε το όσανά μου. Υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι δεν επηρεάστηκαν από τον Ντοστογεύσκη. Μερικές φορές και αυτοί προσφέρουν το όσανά τους. Τους είναι όμως πιο εύκολο να το κάνουν και πιο απλό από ότι οι άνθρωποι του Ντοστογεύσκη, γιατί δεν κατάφεραν να φτάσουν σε εκείνο το έσχατο μυστήριο της ζωής του ανθρώπου, και ίσως τους είναι πιο εύκολο να αγαπήσουν τον άνθρωπο, αλλά και πιο εύκολο να εκπέσουν αυτής της αγάπης. Ο Ντοστογεύσκη ήταν μεγάλος Ρώσος εθνικός συγγραφέας. Ενσάρκωσε στο έργο του τη σοφία που χαρακτηρίζει τη ρωσική ψυχή. Δεν ενσάρκωσε όμως μόνο αυτή τη σοφία, αλλά και μας αποκάλυψε το περιεχόμενό της. Και ίσως πολλά μπορούν να εξηγηθούν για τη μοίρα του ρωσικού λαού,
Πολλά μπορούν να κατανοηθούν και να δικαιολογηθούν αν τα προσεγγίσουμε υπό την οπτική γωνία του Ντοστογεύσκη. Ο ρωσικός λαός είναι κατά κύριο λόγο άνθρωπος του Ντοστογεύσκη. Σε αυτό έγκυται το μυστικό της δύσκολης πορείας του. Σε αυτό βρίσκεται η εξήγηση ότι ειδικά στη Ρωσία εμφανίστηκε ο Ντοστογεύσκη, ότι αυτός ειδικά κλήθηκε να δικαιώσει τη ρωσική ψυχή. Πώς μπορούμε όμως να ορίσουμε τη σημασία του Ντοστογεύσκη? Ποιος είναι? Στοχαστής? Ψυχολόγος? Κάποιος που βλέπει την καρδιά των ανθρώπων? Συγγραφέας? Καλλιτέχνης? Και το ένα και το άλλο και το τρίτο όλα. Φυσικά είναι πάντα καλλιτέχνης. Κατέκτησε την υψηλή τεχνική και την καλλιτεχνική επινοητικότητα όχι μόνο, όπως συνηθίσαμε να σκεφτόμαστε, στην απεικόνιση των χαρακτήρων και των πράξεων των ανθρώπων, όταν για τις ανάγκες του περιεχομένου της αφήγησης πρέπει να το κάνει, μας δείχνει με πιστική ακρίβεια και τον εξωτερικό κόσμο που περιβάλλει τον άνθρωπο. Ας θυμηθούμε τα πρώτα κεφάλαια των ταπεινωμένων και καταφρονεμένων. Την παγωμένη, πνιγμένη στην ομίχλη Πετρούπολη. Τη Λεωφόρο Βοσνεσένσκι. Τον γέρο Ιερεμία Σμιτ και το σκυλί του Αζόρ. Στις λίγες αυτές σελίδες, η Πετρούπολη παρουσιάζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αν θέλα μας θέλουμε να τη συγκρίνουμε με τον χάλκινο Ιππέα του Πούσκιν. Και αν πάρουμε τους συγγραφείς που ακολούθησαν και μας αποκάλυψαν το μυστικό της Πετρούπολης, τότε σε τελική ανάλυση δεν μπόρεσαν να μας προσφέρουν τίποτα το καινούριο. Ο Ρεμίζοφ, ο Μπέλη και άλλοι έγραψαν για το μυστικό της Πετρούπολης που μας αποκάλυψε ο Ντοστογεύσκη. Το πιο εκπληκτικό απ' όλα είναι ότι ο κόσμος που περιβάλλει τον άνθρωπο παρουσιάζεται από τον Ντοστογεύσκη ως μέρος της ψυχής αυτού του ανθρώπου, είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένος μαζί της, καθορίζει πολλά στοιχεία της. Ο εξωτερικός κόσμος γίνεται κάτι σαν εσωτερική τοπιογραφία της ανθρώπινης ψυχής, σε μεγάλο βαθμό καθορίζει τις ανθρώπινες πράξεις. Δεν μπορούσε ο Ιερεμία Σμιτ να συγχωρήσει την κόρη του, όχι μόνο για ψυχολογικούς λόγους, όχι μόνο γιατί αυτοί ήταν οι κανόνες που είχε υιοθετήσει από τα νεανικά του χρόνια, αλλά και γιατί ζούσε σε αυτήν ειδικά τη μουντή και ανεξήγητη, παγωμένη και γεμάτη καπνιά Πετρούπολη. Γιατί ζούσε σε μία σοφίτα που έμοιαζε με σεντούκι. Γιατί τον είχε καταδικάσει η Πετρούπολη σε μία σκληρή και θλιβερή μοναξιά. Γιατί η Πετρούπολη, όπως αυτός την αντιλαμβανόταν, δεν ήταν μόνο ο εξωτερικός κόσμος του γέροντα, αλλά και η ψυχική του τοπογραφία, η οποία ήταν ενεργή και τον επηρέαζε. Ή αν θυμηθούμε το σπίτι του Ραγκόζιν στον Ηλίθιο. Την πρώτη φορά που διαβάζουμε για αυτό το μίζερο σπίτι στην Γκοροχοβάγια, νιώθουμε πως συνδέεται με κάποιο έγκλημα, το οποίο είτε έγινε στο παρελθόν, είτε θα γίνει στο μέλλον. Με τη σκυθροπή του σιωπή, καταδικάζει εκ των προτέρων τον άνθρωπο που ζει σε αυτό να εγκληματίσει, είναι ένας από τους συνεργούς του εγκλήματος. Πάρκο και η λιμνούνα στο Σκβορέζνικ είναι εκ των προτέρων φτιαγμένα για τη δολοφονία. Μπορούμε να πούμε πως ο εξωτερικός κόσμος δεν υπάρχει καν στο έργο του Ντοστογεύσκη ή όχι μόνο υπάρχει, αλλά είναι εκείνος που εμπνέει το δρόν πρόσωπο της αφήγησης,
συνεργός και βοηθός του ανθρώπου. Επιπλέον μπορούμε να ιχνηλατήσουμε ότι συνεργός του κακού και τρομερού των εγκλημάτων, των πτώσεων, της φτώχειας είναι σχεδόν πάντα η πόλη και κατά κύριο λόγο το σύμβολο όλων των πόλεων είναι η Πετρούπολη. Στην πόλη και συγκεκριμένα το φθινόπωρο, μέσα στις λάσπες και την παγωνιά, τον άνεμο και τη βροχή υποφέρουν, πεθαίνουν, αμαρτάνουν και ανόητα εξοντώνουν εαυτούς και αλλήλους, ταλαιπωρημένοι και θλιβεροί άνθρωποι, η μορφή και το ομοίωμα του Θεού. Η αλήθεια και η καταλλαγή, τα δάκρυα της μετάνοιας και του συγκινητικού ενθουσιασμού συνήθως εμφανίζονται στην ανθρώπινη ψυχή όταν ένα μέρος της εσωτερικής της τοπιογραφίας είναι η γη. Η γη στην πρώιμη άνοιξη, την οποία φυλάει με πάθος ο Αλιώσα Καραμάζοφ, η γη την οποία φυλάει ο Ρασκόλνικοφ στα γήινα μουσκεμένα φυλαράκια του Ιβάν κλπ. Αυτός είναι ο εξωτερικός κόσμος του Ντοστογεύσκη, λέει η Μαρία Σκοπτσόβ. Φυσικά όμως, το κέντρο και η τελευταία του σκέψη είναι η ανθρώπινη ψυχή. Και στην απεικόνισή της, ο Ντοστογεύσκη δεν έχει ομοιό του. Με αγάπη και προσοχή μας οδηγεί στους μυστηριώδεις και χαμένους ανθρώπινους δρόμους, αναζητά τις κρυφές αφορμές των ανθρωπίνων πράξεων, εξηγεί τις ανεξήγητες διαδρομές της ψυχής, μετράει και ζυγίζει τα πάντα, κατανοεί σε βάθος. Οι ήρωες του Ντοστογεύσκη είναι πολλοί και διαφορετικοί μεταξύ τους. Κάθε ένας από τους ήρωές του είναι ανεπανάληπτος και συνάμα φέρει την κοινή σε όλους σφραγίδα, τη σφραγίδα των ανθρώπων του Ντοστογεύσκη. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι οι άνθρωποι εμφανίζονται στο έργο του Ντοστογεύσκη μόνο και μόνο για να αποδείξουν κάθε φορά κάποια θέση της φιλοσοφικής του κοσμοαντίληψης. Μας δείχνει εν μέρη τον άνθρωπο πέραν πάσης φιλοσοφικής αναγκαιότητας. Έτσι κάνει για παράδειγμα στο συγκλονιστικό «Αδελφή Καραμάζοφ» όταν ο Κόλια Κρασότκιν πηγαίνει στον Ηλιούσκα. Η συζήτησή του με τους εμπόρους, στο παζάρι, η συζήτηση με τον έξυπνο και ανόητο Μουζίκο, η ιστορία με τη Χίνα εντάσσονται στην αφήγηση απλά γιατί ο Ντοστογεύσκη αγαπάει τον Κόλια Κρασότκιν και θέλει να τον αγαπήσει και ο αναγνώστης. Το ίδιο κάνει και στο μικρό αφήγημα για την Ιωνόβια Γριούλα στο ημερολόγιο του συγγραφέα. Το ίδιο κάνει και με τα άπειρα παρένθετα πρόσωπα στα μυθιστορήματά του, οι ευσεβείς γυναίκες των Στάρετ Ζωσιμά, ο Ιερεμίας Μιτ κλπ. Ελπίζω με όλα τούτα να γνωρίσαμε κάπως περισσότερο τον Φιοντόρο Ντοστογεύσκη στην χθεσινή και στη σημερινή μας εκπομπή και να γίνουν αφορμή, αν δεν έχουμε διαβάσει Ντοστογεύσκη, να το ξεκινήσουμε. Θα πρότεινα μάλιστα ως πιο ευκολοδιάβαστο ενδεχομένως, με πιο συγκεκριμένη και φανερή οργάνωση μυθιστόρημα το Έγκλημα και Τιμωρία και τους αδελφούς Καραμάζοφ. Τα άλλα δύο μεγάλα μυθιστόρηματά του, ο Ηλίθιος και οι δαιμονισμένοι. Χρειάζονται περισσότερη υπόμονη. Διαβάσαμε λοιπόν και σήμερα από το περιοδικό Στέπα. Δύο τεύχη, άνοιξη καλοκαίρι 2021, 18α και 18β με αφιέρωμα στον Φιοντόρ Μιχαήλωβιτς Ντοστογεύσκη.
Να θυμίσουμε, φίλοι ακροατές, και το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, της τοπικής μας εκκλησίας, η οποία καθημερινά μέσα από όλες τις ενορίες της βοηθάει χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τα απαραίτητα για να επιβιώσουν. Τα δύο πολύ μεγάλα κακά της ανθρώπινης ζωής, όλα τα άλλα μπορούμε να τα παλέψουμε, θα έλεγα, πιο εύκολα, όχι εύκολα, πιο εύκολα, είναι η σοβαρή αρρώστια και το να μην έχει να φας. Αυτούς τους ανθρώπους βοηθάει η τοπική μας εκκλησία. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να βοηθήσετε ή να συνεχίσετε να βοηθάτε, γιατί πάρα πολύ το κάνετε ήδη, στα τηλέφωνα του σταθμού και στο 210-41-18-646. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα.